Ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης κατέθεσε το πρωί υπόμνημα στον εισαγγελέα ύστερα από την κλήση που δέχθηκε για να δώσει εξηγήσει για ποιον λόγο αρνήθηκε να στείλει στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης τα στοιχεία για τον επανέλεγχο των συμβάσεων. Ο ίδιος παρέμεινε για 10 λεπτά στο γραφείο του εισαγγελέα και εξερχόμενος καταχειροκροτήθηκε από τους συγκεντρωμένους. Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν μας σκοτεύουν δικαστήρια και υποδείξεις. Είμαστε αντίπαλοι. Εμείς εξ αρχής ξεκαθαρίσαμε με ποιους είμαστε. Ποιο μετερίζει έχουμε πάρει. Εμείς έχουμε πάρει το μετερίζει των εργαζομένων. Εκεί ακουμπάει η καρδιά μας, εκεί ακουμπάει η πολιτική μας. Στο Δήμο Πατρέων έχουμε 324 εργαζόμενους ΙΔΑΧ που μονιμοποιήθηκαν μέσω της διαδικασίας του ΑΣΕΠ καθόλου νόμιμοι. Θέμα ανοχής ή συγκάλυψης πλαστών δικαιολογητικών δεν υφίσταται. Σας γνωρίζουμε ότι η διαδικασία αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη με πάνω από το 90% του προσωπικού να έχει ελεγχθεί. Ήδη έχουν απολυθεί 2 εργαζόμενοι και παραπέμφθηκαν σε πειθαρχικό άλλοι 2. Δεν καλύπτουμε διαδικασίες με πλαστά δικαιολογητικά σε καμία περίπτωση. Ο κ. Πελετίδης κατέστησε σαφές ότι η Δημοτική Αρχή δεν είναι διατεθειμένη να κάνει βήμα πίσω και να παραδώσει στοιχεία για τη μετατροπή των συμβάσεων 380 εργαζομένων από ορισμένους σε αρρούς του χρόνου, όσες διώξεις και αν ασκηθούν. Αυτοί κάνουν τη δουλειά τους, εμείς κάνουμε τη δουλειά μας, αυτοί εκτελούν εντολές, το σύστημά τους λειτουργεί όπως καταλαβαίνετε πολύ καλά και εξυπηρετεί τα δικά τους τα συμφέροντα. Δεκάδες ήταν οι εργαζόμενοι του Δήμου Πατρέων αλλά και απλοί πολίτες που βρέθηκαν το πρωί έξω από το δικαστήριο της Πάτρας για να συμπαρασταθούν στον Δήμαρχο Πατρέων Κώστα Πελετίδη. Συνέχεια οι συγκεντρωμένοι με επικεφαλής τον Κώστα Πελετίδη και τους αντιδημάρχους πραγματοποίησαν πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης καταλήγοντας ξανά στο Δημαρχιακό Μέγαρο. Όχι στη συνένεση και την υπομονή! Οι δημοτικοί υπάλληλοι σήμερα προχώρησαν σε 2 οριστά συνεργασίες ενώ στο πλευρό του Δημάρχου Πατρέων βρέθηκαν και παρατάξεις αντιπολίτευσης.